Είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Μου δίνετε δυνατότητα ήδη σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει αυτό το θέμα όσο αφορά τις μεταβολές των σχολικών μονάδων του Δήμου Τρακίου Αγίων Θοδωρών και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια. Είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί κι άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προηγούμενο έτος. Κατά καιρούς, μάλλον κάθε χρόνο, υπάρχει αυτό το ζήτημα όσο αφορά τις αλλαγές, στις σχολικές μονάδες, συγχωνεύσεις ή ό,τι άλλου είδους τέτοιες αλλαγές. Πλέον βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, έχει στόχο την συγχώνευση κάποιων σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο Δήμο μας. Εμείς βέβαια θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση θα είναι ομόφωνη όσο αφορά για καμία αλλαγή όσο αφορά το Δήμο Λειτουργικού Αγίων Θεοδόρων και στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Βέβαια, εμείς πήραμε τις προτάσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Κορινθίας και πάνω σε αυτές τις προτάσεις θα πάρουμε και τη συγκεκριμένη απόφαση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις, δηλαδή να κλείσουν κάποια σχολεία στο Δήμο σας? Προτάσεις από την πρωτοβάθμια διεύθυνση, δεν είχαμε μάλλον καμία πρόταση από την πρωτοβάθμια διεύθυνση. Δεν μας λέει ούτε... Δηλαδή για τα δημοτικά. Για τα δημοτικά και για τα νηπιαγωγεία. Δεν έχουμε καμία πρόταση από την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια έχουμε την πρόταση του να μην γίνει καμία αλλαγή. Το τελευταίο που θέλουμε να βλέπουμε είναι να βλέπουμε παιδιά από το Σχήνο να έρχονται στο Λουτράι, στο κέντρο του Λουτρακίου Σχολείου. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Βλέπετε ότι ο Καλλικράτης έχει έρθει όχι για να αντιμετωπίσει καλύτερα τα πράγματα, αλλά για να τα δυσκολέψει. Μιλήσαμε και με τον προϊστάμενο πανελλαδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μας είπε ότι ο σκοπός είναι το να μην υπάρχουν διθέσια σχολεία, δηλαδή να μην υπάρχει χαμηλότερο επίπεδο μόρφωσης για ορισμένα παιδιά που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές και γι' αυτό το λόγο κάνουν τις συγχωνεύσεις. Εσάς σας πείτε αυτό? Αυτό εντάξει, καλά κάνουν και το χρησιμοποιούν αυτοί που πρέπει να το χρησιμοποιήσουν σαν επιχείρημα. Αλλά το θέμα εδώ είναι ότι αν κλείσει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη σε κάποια περιοχή μας, για να μην μπω και σε συγκεκριμένες περιοχές, ένα δημοτικό σχολείο σε ένα χωριό μας, παραδείγματος χάρη, κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς οι κάτοικοι οι ίδιοι θέλουν να κρατήσουν τα σχολεία στην περιοχή γιατί θα ερημοποιηθεί μετά η συγκεκριμένη περιοχή. Δηλαδή τα σχολεία αυτή τη στιγμή κρατάνε τα πιο μικρά χωριά, τις πιο μικρές περιοχές του Δήμου. Είναι μια ανάπτυξη και βελτίωση του τρόπου ζωής στο συγκεκριμένο μέρος. Μια και είναι στον φορέα της αρμοδιότητάς σας, έχετε φόβους ότι μπορεί να ζητηθεί από την ώρα που δεν υπάρχει κάποιο αίτημα από την πρωτοβάθμια, δεν υπάρχει κάποια πρόταση, φοβάστε ότι μπορεί να έρθει αργότερα πρόταση μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Κοιτάξτε να δείτε, η εγκύκλειος του Υπουργείου το λέει πολύ καθαρά ότι θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις οι διευθύνσεις. Εσείς δεν έχετε καμία το Δημοτικό πρόταση. Συμβούλιο και η Επιτροπή Παιδείας που ήδη έχει συνεδριάσει και έχει πάρει απόφαση του Δήμου εδώ και πολλές μέρες. Αποφασίζει με τη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο και στέλνονται όλα αυτά στο Υπουργείο Παιδείας. Εμείς δηλαδή από τη μεριά μας έχουμε κάνει και μέσα σε όλες τις ημερομηνίες ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Για να πούμε ομόφωνα, θεωρώ, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θέλουμε καμία αλλαγή στη σχολική μονάδα μας. Ίσα-ίσα που εμείς θα θέλαμε και την ίδρυση, να συζητήσουμε κάποια στιγμή κάποια ίδρυση νέα σχολική μονάδα. Αλλά όχι κτηριακά, ξαναλέω κύριε Τσαρμπέ. Δεν είναι θέμα ότι να πάρουμε το λύκειο Λουτρακίου να γίνει ένα δεύτερο λύκειο. Εμείς όταν συζητάμε για ίδρυση νέου σχολείου. Δηλαδή έχουμε τρία λύκειο. Δημοτικά αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε το τέταρτο. Όχι κτηριακά. Ωραία. Όσον αφορά η δευτεροβάθμια, υπήρξε κάποια πρόταση? Η πρόταση της δευτεροβάθμιας είναι ότι δεν συζητάει και δεν δέχεται καμία αλλαγή στα σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Άρα εκεί δεν υπάρχει καμία ανησυχία από την ώρα και η δευτεροβάθμια. Όσον αφορά λοιπόν, γιατί μια και αναφέρατε τα κτηριακά του Γυμνασίου Λυκείου Λουτρακίου, που ακόμα δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις σχολεία πλέον, όταν κάνουν μαθητές σε προ-ΚΑΤ κατασκευές. Έχουμε κάποια εξέλιξη αυτό? Κοιτάξτε να δείτε... Ήταν μία από τις δεσμεύσεις του Δήμου.
Βέβαια είναι από τις δεσμεύσεις και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα βέβαια μέσα σε αυτή τη γραφειοκρατία που ζούμε. Εμείς θέλουμε το νέο λύκειο να ιδρυθεί, να ξεκινήσει. Ήδη υπήρχαν κάποιες αναπροσαρμογές όσο αφορά την τεχνική έκθεση του συγκεκριμένου έργου, γιατί προσπαθούμε να το χρηματοδοτήσουμε μέσω ΕΣΠΑ. Είμαστε σε συζητήσεις, προσπαθούμε να προλάβουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα αυτά έτσι ώστε να μπει σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεν είναι ότι πιο εύκολο, όμως είναι καθημερινή μας έννοια. Και σίγουρα είναι. Και είναι και ένα στοίχημα για μας, βέβαια. Είναι πολύ βασικό το να μπει σε κάποιο ΕΣΠΑ, γιατί θα είναι σίγουρο ότι θα ολοκληρωθεί μετά το έργο. Μόνο μέσα από το ΕΣΠΑ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πόροι για να το φτιάξει ο ίδιος ο Δήμος είναι λίγο ανέφικτο όλο αυτό. Αλλά μέσω ΕΣΠΑ, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Γενικότερα όλα τα έργα μας. Συνεργασίες με την περιφέρεια για αυτό το θέμα. Είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Και οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή και οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη για το έργο το έχουν προχωρήσει αρκετά. Βλέπουμε καθημερινά πολλά εμπόδια. Να το πούμε αυτό, να το ξέρει και ο κόσμος, ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια γραφειοκρατικά και όχι μόνο. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.